Είναι με μεγάλη περηφάνεια που θέλω να σας πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με πρόσκληση απευθύνθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας στον λαό της Πιερίας, προσκαλώντας τα μέλη της και όχι μόνο στην συνεστίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας που έγινε το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 στις 8.30 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα Grande Sala στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνος. Κεντρική ομιλήτρια και τιμόμενο πρόσωπο ήταν η βουλευτής Α Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαιρετισμού απίφθινε η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και υποψήφια Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Με την κάμερα της Πορέας TV καλύψαμε την εκδήλωση και την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία έγινε με εξαντλητική για τους καλεσμένους καθυστέρηση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε στην είσοδο του κέντρου στις 11 παραπέντε περίπου, μεσάνυχτα σχεδόν, αντί στις 8:30 που ήταν προγραμματισμένη η εμφάνισή της. Η δικαιολογία που προέβαλε ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες που ερχόμενοι συνάντησαν στον δρόμο και δεν έχουμε λόγο να μην την πιστέψουμε. Στον λόγο της η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι για να μπορεί να παραβρεθεί στην συναιστίαση πλήρωσε 9 φορές διόδια, ενώ σε παρέμβαση οπαδού του ΣΥΡΙΖΑ για το κίνημα «Δεν πληρώνω», η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι στηρίζει το κίνημα αυτό διότι πρέπει οι πολίτες να κινούνται ελεύθερα στην επικράτεια, να πηγαίνουν από το σπίτι στη δουλειά τους, από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, χωρίς να υφίστανται αυτή την ληστεία των εργολάβων. Εμέσως πλην σαφώς δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου πως όταν και αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταργήσει ή θα μειώσει τα διόδια, εφόσον θεωρεί ληστεία την ίσπραξή τους από τους εργολάβους. «Στηρίζουμε», τόνισε, «τα κινήματα κατά των διοδίων και στηρίζουμε τους διωκόμενους αγωνιζόμενους κατά των διοδίων ανθρώπους». Επίσης, ανακοίνωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι από την βουλευτική αποζημίωση των βουλευτών της το 20% θα διατίθεται για την ομάδα αλληλεγγύης. Όλη η ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου αποκλειστικά στην διαδικτυακή sporeas.tv. Και να ζητήσουμε συγγνώμη για την ολιγόρη αργοπορία μας. Ολίγη ώρα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, να σας καλωσορίσουμε στην απόψινή μας συναιστίαση του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας και με χαρά να υποδεχτούμε την βουλευτή Α Αθήνας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την βουλευτή Β' Α Θεσσαλονίκης και υποψήφια Περιφερειάρχη μας Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Τη συντρόφισσα την βουλευτή Β' Αθήνας, τη Χαρά την Καφαντάρη. Τους τρεις υποψηφίους δημάρχους με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο τον Γιαννούλη και τον Δήμο της Καλλιτέχνης. Τον Γιώργο τον Καϊδατζή για τον Δήμο Πύργας Κορυφού. Και τον άλλο εργαστό υποψήφιο Δήμο Αρχόπερς, τον Δήμο Πύργο. Συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι, πρώτο πόδιο, πολύ σύντομα λόγια. Θα ήθελα όμως ανάμεσα στα ευχάριστα να εκφράσουμε την βαθιά μας θλίψη, διότι πριν από τρεις ημέρες χάθηκε απροσδόκητα ο σύντροφος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωτήρης Οσκιώκος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπόδειγμα ακούραστο αγωνιστή, ένας άνθρωπος πρότυπο ηθικής και προσφοράς για την αριστερά. Αιωνία του η μνήμη.
Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, σήμερα είναι και η μέρα της γυναίκας. Εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής να δηλώσω ότι δεν ήταν προσχεδιασμένη λόγω της ημέρας η παρουσία των δύο συντροφισσών μας εδώ, οι οποίες και θα χαιρετήσουν, γιατί ακριβώς για μας δεν είναι μια γιορτή ενοχών, την οποία έχει το κυρίαρχο σύστημα απέναντι στις γυναίκες και τις διεκδικήσεις τους, αλλά για μας είναι μια ημέρα υπενθύμησης ότι ό,τι έχουν καταφέρει να κερδίσουν μέχρι σήμερα όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και συνολικά τα κινήματα, ο λαός μας, είναι μέσω των προσπαθειών και των διεκδικήσεων, μέσω των αγώνων τους. Η Δέσποινα και η Ζωή είναι δύο συντρόφισσες και η Χαρά, οι οποίες και έσω κοινοβουλευτικά αλλά και έξω κοινοβουλευτικά έχουν δώσει, είναι στην πρωτοπορία των αγώνων όλο το τελευταίο διάστημα, και νομίζω αυτό τιμάει την αριστερά, όπως τιμάει όχι την αριστερά αλλά και το γυναικείο φύλλο, οι χιλιάδες αγωνίστρες σήμερα, γυναίκες, μάνες, οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες έχουν πάρει στο κατόπι την Τρόικα, κυριολεκτικά στο κατόπι την Τρόικα, και έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος της Τρόικα, όπως είναι οι γυναίκες σχολικοί φύλακες, όπως είναι καθημερινά οι γυναίκες που δίνουν έναν αγώνα απέναντι στα μνημόνια, απέναντι στην Τρόικα και απέναντι στις πολιτικές που σήμερα έχουν εξαθλειώσει τις οικογένειές τους. Λίγο νωρίτερα ήμασταν με τις γυναίκες καθαρίστρες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πιερία, στην Κατερίνη, όπου είναι απλήρωτες 4 και 5 μήνες, γυναίκες με υποχρεώσεις, με οικογένειες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Για να ολοκληρώσω την πολύ σύντομη μου τοποθέτηση, θα ήθελα να πω ότι μπροστά μας σύντομα, σε 2 μήνες μόλις, έχουμε μια πολύ κρίσιμη τριπλή εκλογική μάχη. Μια εκλογική μάχη η οποία στις 25 του Μάη θα σφυρίξει τη λήξη των μνημονιακών πολιτικών, τη λήξη των μνημονιακών συγκυβερνήσεων, όχι τη λήξη των μνημονίων όπως θέλει να λέει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, το ότι θα φύγει η Τρόικα. Δεν χάφτουμε, να το πω έτσι, τα προεκλογικά τους πυροτεχνήματα, αλλά θα λήξουν, γιατί θα ξεκινήσει μια νέα σελίδα για τη χώρα, διότι θα ξεκινήσει η αριστερά, η ελπίδα που δίνει η αριστερά σήμερα στον ελληνικό λαό για μια νέα σελίδα στη χώρα, μέσα από την κατάργηση των μνημονίων, μέσα από την συνολική ανασυγκρότηση της οικονομίας, της παραγωγικής και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Καλώ τους φίλους και τις φίλες, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλους μας, από σήμερα μέχρι και τις 25 του Μάη, να σταλεί αυτό το μήνυμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη της ανατροπής, της πολιτικής ανατροπής, όπου θα είναι μια διαδικασία, αυτό που λέγανε και τον Γαλλικό Μάιο, ότι η ομορφιά είναι στον αγώνα. Μάλιστα σήμερα μου πει μια συντρόφισσα, την να πω στην ομιλία μου, θα πεις ότι είναι και μια ώρα διασκέδασης, και εγώ απαντάω ότι δεν είναι απλά μια ώρα διασκέδαση απόψινή, αλλά για μας η διασκέδαση και η ομορφιά είναι στον αγώνα, τον καθημερινό που δίνουμε για την ανατροπή των πολιτικών που έχουν βάλει στη γωνία και στο περιθώριο της ζωής μας. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα καλέσω στο βήμα για χαιρετισμό την Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου. Λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, και ιδιαίτερα τις συντρόφισσες, θέλω να ευχηθώ σήμερα χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται, σε όλες τις γυναίκες που μπαίνουν μπροστά για να διεκδικήσουν ίση αμοιβή για ίση εργασία, σε όλες τις γυναίκες που αντιστέκονται και βγαίνουν στον δρόμο και δεν κάθονται στον καναπέ και στην κουζίνα του σπιτιού τους. Μου ζητήθηκε από την εφημερίδα μας, από την εφημερίδα Αυγή, να γράψω ένα μικρό μήνυμα για τη σημερινή μέρα της γυναίκας. Το μήνυμα απευθυνόταν και στις γυναίκες και στους άντρες. Εγώ λοιπόν σαν τίτλο αυτού του μηνύματος έγραψα και δημοσιεύτηκε σήμερα στην Αυγή. Δεν θέλουμε λουλούδια. Θέλουμε να αγωνιστούνε όλοι μαζί, να αγωνιστούμε όλοι μαζί, άντρες και γυναίκες, για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, και σε αυτόν τον αγώνα δεν χωράνε διαχωρισμοί φύλου, δεν χωράει κανένας διαχωρισμός. Πρέπει όλοι και όλες μαζί να κάνουμε τα πάντα, έτσι ώστε τα μνημόνια, οι πολιτικές και τα κόμματα που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές
να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ανοίξει για τη χώρα μας, για τον κόσμο της εργασίας, για τα νέα παιδιά, τα νέα αγόρια και τα νέα κορίτσια, για τους επαγγελματοβιοτέχνες, για τους αγρότες, για όλους τους πολίτες που έχουν ενδιαφέροντα για το περιβάλλον, που ενδιαφέρονται για τη γειτονιά τους, για τον δήμο τους, για την περιφέρειά τους, να ανοίξει ένας άλλος δρόμος. Και αυτός ο δρόμος είναι ένας δρόμος με ένα σοσιαλιστικό ορίζοντα και σε αυτό τον δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί και θέλει όλους εσάς, άντρες και γυναίκες, νέα αγόρια και νέα κορίτσια, να μπούμε όλοι μαζί μπροστά και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, στις 18 Μαΐου και στις 25 Μαΐου θα στηθούν τρεις εκλογικές κάλπες. Η πρώτη κάλπη αφορά τις δημοτικές εκλογές και χαίρομαι που εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας έχει καταφέρει και στους τρεις δήμους να στηρίζει αυτοδιοικητικά σχήματα και είναι πολύ ενθαρρυντικό και θέλω και από αυτό το βήμα να ευχηθώ στο Χρήστο αλλά και στους άλλους δύο επικεφαλείς καλή επιτυχία και νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων σας θα την έχουν. Η δεύτερη κάλπη που θα στηθεί έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η κάλπη για τις περιφερειακές εκλογές. Στην περιφέρειά μας, τη δική μας περιφέρεια, την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, μου ανατέθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να είμαι επικεφαλής σε αυτή τη μάχη. Ξέρω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη και προσωπική ευθύνη, κυρίως όμως, επειδή εγώ είμαι στην αριστερά και όσοι είμαστε στην αριστερά, τα στοιχήματα δεν είναι προσωπικά, αλλά τα στοιχήματα είναι συλλογικά, σας καλώ όλους και όλες να δώσουμε τη μάχη παράλληλα με τις δημοτικές εκλογές και την μάχη για τις περιφερειακές εκλογές, γιατί αξίζει η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η πρώτη σε έκταση περιφέρεια όλης της χώρας και η δεύτερη σε πληθυσμό και μία από τις πιο όμορφες περιφέρειες της πατρίδας μας, να αλλάξει σελίδα, να φύγουν τα ντζάκια της Θεσσαλονίκης που λιμένονται την περιφέρεια πάρα πολλά χρόνια, να γυρίσει σελίδα και επιτέλους και αυτή η περιφέρεια που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας να αλλάξει και χρώμα και από πράσινο και μπλε να γίνει βαθύ κόκκινο και με τη βοήθειά σας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το βράδυ στις 25 Μαΐου θα υπάρχουν και τα αποτελέσματα μιας άλλης κάλπης. Είναι η κάλπη για τις ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα και από την πρώτη κάλπη των δημοτικών και από την δεύτερη κάλπη για την περιφέρεια που είμαστε, την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πιο σημαντική μάχη όμως, και εδώ δεν χωράει καμία ταλάντευση, καμιά αμφιβολία, κανένας, έστω και ο πιο μικρός ενδιασμός για κανέναν από εμάς, είναι η μάχη για τις ευρωεκλογές. Θέλουμε λοιπόν νίκη και στις τρεις κάλπες. Θέλουμε πολύ μεγάλη διαφορά στην πιο βαριά κάλπη, την κάλπη των ευρωεκλογών, γιατί πιστεύουμε ότι η τρίτη κάλπη, η κάλπη των ευρωεκλογών, αν πάνε καλά τα πράγματα και στις άλλες δύο κάλπες, μπορεί να δημιουργήσει έναν ντόμινο και πολιτικών αλλαγών στην ελληνική κυβέρνηση και παράλληλα να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη ότι οι λαοί μπορούν να τα καταφέρουν, ότι μπορεί να γυρίσει και η Ελλάδα
αλλά και η Ευρώπη προς αριστερά και μπορούμε με τη βοήθεια όλων σας να τα καταφέρουμε. Θέλω να πω να περάσουμε καλά σήμερα το βράδυ. Όλοι και όλες, νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς μπορούν να παρακολουθήσουν και αύριο μια ενδιαφέρουσα ημερίδα που την πρωτοβουλία την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας, αλλά δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας, είναι η πρωτοβουλία για το θερμαϊκό στην θάλασσά μας. Αφορά όχι μόνο την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά λίγο πολύ αγγίζει όλη τη χώρα, άρα θα μιλήσουμε περισσότερο και με συγκεκριμένες προτάσεις αύριο, να περάσουμε σήμερα καλά, να χαρούμε και τη συντρόφισσα τη ζωή που είναι το καμάρι μας και στη Βουλή σήμερα και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα και στο Δήμο Κατερίνης και στους άλλους δύο Δήμους, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να έχουμε τα καλύτερα εκλογικά αποτελέσματα και στο νομό και στην περιφέρεια και στην κάλπη των ευρωεκλογών. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ την υποψήφια Περιφερειάρχη μας και να καλέσω στο βήμα την βουλευτή Αλφαθήνας, την Ζωή την Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να ευχηθώ να έχουμε μία πολύ όμορφη βραδιά με τα χαμόγελα να στολίζουν τα πρόσωπα όλων όπως τα είδα τα πρόσωπά σας χαμογελαστά μπαίνοντας. Να πω ότι η αριστερά έχει μάθει να δίνει μεγάλες και δύσκολες μάχες με σημαίες και ταμπούρλα, με χαμόγελα, με γέλια και χαρά. Να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας 2,5 δύσκολους αλλά ωραίους μήνες μέχρι την πολύ μεγάλη νίκη του λαού μας στις τριπλές, ίσως και τετραπλές κάλπες που μας περιμένουν το Μάιο. Φίλες και φίλοι, και θα μου επιτρέψετε να πω με αυτή την ακριβή λέξη που χρησιμοποιούμε και τιμούμε στην αριστερά, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απόψινή πρόσκληση. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Πλήρωσα άλλωστε 9 φορές διόδια για να φτάσω μέχρι εδώ. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να δεν πληρώνουμε, ναι, και στηρίζουμε τα κινήματα των ανθρώπων που διεκδικούν να κινούνται ελεύθερα στην επικράτεια, να πηγαίνουν από το σπίτι στη δουλειά τους, από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, χωρίς να υφίστανται αυτή τη ληστεία των εργολάβων, των εργολάβων για τους οποίους υπάρχει πολύ μεγάλη κατανόηση στην κρίση από πλευράς της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που καταληστεύονται τα νοικοκυριά, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι άνεργοι. Στηρίζουμε λοιπόν τα κινήματα, στηρίζουμε τους διωκόμενους, αγωνιζόμενους κατά των διωδίων ανθρώπους και θα αγωνιστούμε για μια χώρα πιο ελεύθερη, για μια χώρα πιο δημοκρατική, για μια χώρα όπου οι αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, των δικαιωμάτων για όλους θα επιστρέψουν ξανά με την δυναμική, αταλάντευτη μαχητικότητα και διεκδίκηση όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας. Έλεγα ότι είναι ξεχωριστή χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας, γιατί ξέρω ότι έχει αναμείνει πολύ καιρό η κοινωνία της Πιερίας και η κοινωνία της Κατερίνης
για να έχει μια εκπροσώπηση αντίστοιχη των αιτημάτων, των δικαιωμάτων και των αναγκών της. Και με τις υποψηφιότητες του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, και θα μου επιτρέψετε να πω δύο ξεχωριστές κουβέντες για την συντρόφισσά μου, την Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου, που δίνει πολύ μεγάλες και ωραίες μάχες μέσα και έξω από τη Βουλή, και μια ακόμη ξεχωριστή κουβέντα για τον Χρήστο τον Γιαννούλη, που είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στην προεκλογική περίοδο του 2012 ως δημοσιογράφο, και εν συνεχεία την τιμή να τον παρακολουθήσω στους αγώνες των εργαζομένων και όχι απολυμένων, των εργαζομένων της ΕΡΤ για ελεύθερη ενημέρωση για όλους. Θα μου επιτρέψετε για αυτούς τους δύο συντρόφους να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη πραγματικά τιμή που έρχομαι σε στήριξη της υποψηφιότητάς τους. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους άλλους δύο υποψηφίους δημάρχους που είναι σήμερα εδώ, τον Γιώργο Καϊτατζή και τον Άρη Ρεμπατσιό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η μνημονιακή περίοδος εγγράφεται με τραυματικό τρόπο στην ιστορική συλλογική μνήμη και εξεγείρει την κοινωνική συνείδηση εκείνων που συνδέονται βιωματικά με την ιστορία του λαού και του τόπου μας, με τους αγώνες, τις αγωνίες, τις μάχες, τις απογοητεύσεις, αλλά και τις δημοκρατικές μεγάλες νίκες του. Ο αντιδημοκρατικός τρόπος διακυβέρνησης επί μνημονιακής περίοδου, η τυραννία των τραπεζών επί των υπερχρεωμένων πολιτών, οι καθημερινές διώξεις όσων αντιστέκονται και όσων επιμένουν, είτε είναι απολυμένοι είτε είναι διαθέσιμοι κατά τις διάφορες ορολογίες που χρησιμοποιεί η μνημονιακή διακυβέρνηση, είτε είναι πολίτες που διεκδικούν να κινούνται ελεύθερα στη χώρα τους, είτε είναι μαθητές, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι διοικητικοί υπάλληλοι πανεπιστημίων, είτε είναι αγωνιζόμενες καθαρίστριες που δίνουν μαθήματα ζωής και αγώνα σε όλους μας, η ερήμωση της Υπαίθρου, η εγκατάλειψη της περιφέρειας, η αποκλεισμή των πλειοψηφιών από μια επίορκη και διαπλεκόμενη ολιγαρχία, η υπονόμευση των θεσμών, ακόμη και της ίδιας της δικαιοσύνης εν καιρό μνημονίου, θέτουν επιτακτικότερα από ποτέ το δίλημα μνημόνιο ή αξιοκρατία, μνημόνιο ή κοινωνική ευημερία, μνημόνιο ή κράτος δικαίου, μνημόνιο ή ανθρώπινα δικαιώματα, μνημόνιο ή αξιοπρέπεια, μνημόνιο ή δημοκρατία. Δύο σχεδόν χρόνια μετά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μας, δύο χρόνια μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012, έρχεται ξανά η ώρα ο λαός μας να εκφραστεί γνήσια, έρχεται ξανά η ώρα να αποτυπωθεί ισχυρότερη από ποτέ η λαϊκή ετιμιγορία, και έρχεται η ώρα να δώσουμε όλοι με τον αγώνα και την ψήφο μας το μήνυμα στη διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ότι ήρθε η ώρα να φεύγουν. Απέναντί μας δεν έχουμε, όπως θέλει να βαφτίζεται, ούτε την κυβέρνηση που θα τελειώσει το μνημόνιο, όπως αρέσκεται να λέει ο κύριος Σαμαράς, ούτε την αναβαπτιζόμενη σοσιαλδημοκρατία που επιζητεί απεγνωσμένα νέα περιτυλίγματα και νέα
στολίδια για να αναβαπτιστεί, είτε ως ελιά, είτε ως 58, είτε ως ποτάμι, είτε ως οτιδήποτε άλλο που τελικά εκφράζει το παλιό και μόνο το παλιό και δεν πρόκειται ποτέ να δικαιωθεί σε μια κοινωνία που 40 χρόνια μετά την δημοκρατική ανατροπή, 40 χρόνια μετά την ιστορική έναρξη της μεταπολίτευσης, έχει χορτάσει και γνωρίσει στο πετσί της τι θα πει εναλλαγή στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Έχει καταλάβει πολύ καλά ότι εξαπατήθηκε, έχει καταλάβει πολύ καλά ότι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα με τα οποία διατηρήθηκαν 40 χρόνια στην εξουσία εναλλασσόμενα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα έχουν φτάσει να στερήσουν το γάλα από τα παιδιά μας, έχουν φτάσει να οδηγήσουν την κοινωνία σε πλήρες αδιέξοδο, έχουν φτάσει να διώχνουν τους νέους μας κατά εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στο εξωτερικό, αναβίωση πέτρινων χρόνων για τη χώρα μας, έχουν φτάσει να μην μπορεί να υποστηρίξει ο ενεργός πληθυσμός τον μη ενεργό πληθυσμό, έχουν φτάσει να αποξενώνεται και να αλωτριώνεται η ζωή και η κοινωνία από το ουσιαστικό περιεχόμενο ύπαρξής της. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παλέψει και δεν θα επιτρέψει να υπάρξει οριστικά χαμένη γενιά, ούτε νεότερη, ούτε μεγαλύτερη. Κανείς δεν μπορεί να κομπάζει, κανείς δεν μπορεί να κοροϊδεύει την κοινωνία όπως κάνει ο κύριος Σαμαράς, μιλώντας για success story και για πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί το μόνο πρωτογενές πλεόνασμα που ξέρει αυτή η χώρα επί μνημονιακής διακυβέρνησης είναι το πλεόνασμα υποκρισίας, το πλεόνασμα κοινωνικής αναλυσίας, το πλεόνασμα αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων και πολιτικής εξαπάτησης, το πλεόνασμα επικοινωνιακών κόλπων και τερτυπιών μιας κυβέρνησης που καταραίει και φιλορροεί και ξέρει ότι βιώνει τις τελευταίες μέρες της. Βοηθάει κάθε φορά που επίκειται εκλογική αναμέτρηση και επειδή πολλοί στη χώρα μας διεκδικούν να είναι ό,τι δηλώνουν και επειδή πολλοί στη χώρα μας διεκδικούν οι Έλληνες να αποχωριστούν την ιστορική τους μνήμη, αξίζει πραγματικά να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τώρα, 2 μήνες πριν τις εκλογές, λένε ξαφνικά ότι το μνημόνιο τελειώνει. Είναι οι ίδιοι που το υπηρέτησαν και το υπηρετούν πιστά τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ προεκλογικά το 2012 υπόσχονταν επαναδιαπραγμάτευση, ανατροπή, αλλαγή. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι νωρίτερα υπέγραφαν δηλώσεις συμμόρφωσης ακόμη και από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μετεκλογικά όχι απλώς δεν διεκδίκησαν το παραμικρό, αλλά συγχώρεσαν χωρίς δικαίωμα ακόμα και τα λάθη που η ίδια η Τρόικα, το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομολόγησαν ότι έκαναν. Διαρκούσης της διακυβέρνησης Σαμαρά ομολογήθηκε ότι το πρόγραμμα ήταν λάθος. Τι έκανε η διακυβέρνηση αυτή, Σαμαρά, Στουρνάρα? Τίποτε. Είπε δεν πειράζει. Διαρκούσεις της διακυβέρνησης Σαμαρά είπαν ότι ο πολλαπλασιαστής ήταν λάθος. Τι έκανε η διακυβέρνηση αυτή? Τίποτε. Διαρκούσεις της διακυβέρνησης Σαμαρά ομολογήθηκε ότι οι υπολογισμοί
στους συντελεστές και τα προγράμματα, σε όλα αυτά τα κόλπα με τα οποία επιχειρείται η ανθρώπινη ζωή και η κοινωνική πραγματικότητα να μεταφραστούν σε αριθμούς και εξισώσεις, ήταν λάθος. Τι έκαναν? Τίποτε. Είχαν δικαίωμα να συγχωρήσουν για αυτό το λάθος εκείνους που το έκαναν? Δεν το είχαν. Δεν ήταν αυτή η λαϊκή εντολή. Είχαν δικαίωμα να πούν δεν πειράζει, δεν διεκδικούμε? Δεν το είχαν. Γιατί ο λαός μας έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τα λάθη και της Τρόικας και των ελληνικών κυβερνήσεων. Δεν το είχαν το δικαίωμα αυτό, γιατί η χώρα μας μετρά σχεδόν 4.000 ανθρώπινες ψυχές, ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τέρμα στη ζωή τους ή αποπειράθηκαν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους από την απόγνωση. Και αυτό δεν είχαν δικαίωμα ούτε να το οικειοποιηθούν, ούτε να τον συγχωρήσουν. Διαρκούσεις της διακυβέρνησης αυτής πέθαναν 3 παιδιά στη Λάρισα εν έτη 2013, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, το Μάρτι ήταν, γιατί δεν μπορούσαν να ζεσταθούν. Ένα 10χρονο κορίτσι, η Σάρα, έχασε τη ζωή της αφού ζούσε 2 μήνες χωρίς ρεύμα στη Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, πάρα πολλοί άλλοι άγνωστοι, ανώνυμοι, όπως ήθιστε να λέγεται, έγιναν τα θύματα αυτής της πολιτικής. Και αυτές τις απώλειες, αυτήν την απόγνωση, αυτούς τους αποκλεισμούς, αυτήν την αποξένωση, δεν είχε δικαίωμα η διακυβέρνηση Σαμαρά ούτε να την συγχωρήσει, ούτε να την παραγνωρίσει. Είχε υποχρέωση να διεκδικήσει και δεν το έκανε. Είχε υποχρέωση να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά όργανα, ότι 1.400.000 άνεργοι σε ενεργό πληθυσμό 5 εκατομμυρίων, γιατί αυτός είναι ο ενεργός πληθυσμός της χώρας μας, δεν είναι ούτε πρωτογενές πλεόνασμα, ούτε επιτυχία. Είναι σοβαρότατη αποτυχία της ευρωπαϊκής λειτουργίας και υποχρεώνει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ενεργήσουν στο πλαίσιο της κεκτημένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλληλεγγύης. Δεν το έκαναν. Είχαν υποχρέωση να πούν ότι τα ποσοστά 1 στους 3 ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας δεν είναι ιστορία επιτυχίας. Είναι συστημική αποτυχία της ακολουθηθήσης πολιτικής. Και στο βαθμό που υπάρχει ομολογία λάθους, υπάρχει και υποχρέωση αποκατάστασης. 120.000 και 160.000 πια νέοι επιστήμονες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό, μη μπορώντας να χτίσουν και να προγραμματίσουν τη ζωή τους σε αυτόν εδώ τον τόπο, στον τόπο τους, δεν είναι επιτυχία, δεν είναι πλεόνασμα. Δεν μπορεί να μπει σε κανένα κουτάκι επιτυχούς διακυβέρνησης. Αλλά αντίθετα είναι αποτυχία. Αποτυχία ικτρή, η οποία υποχρεώνει τη διακυβέρνηση αυτή να σταθεί προ του ελληνικού λαού, να αναλάβει την ευθύνη της και να προχωρήσει και σε εθνικές εκλογές. Την ίδια ώρα όμως ακούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας μιλούν για την ανάπτυξη. Έρχεται, λέει, η ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν έχει περάσει από εδώ ή αν είναι σε κάποια διόδια σταματημένη. Όμως, αυτό το οποίο καταγράφεται τουλάχιστον στα επίσημα στοιχεία είναι ότι η χώρα μας έχει χάσει, σύμφωνα και με το ΙΝΕΓΕΣΕΕ, ισορρευτική μείωση του ΑΕΠ τα τελευταία 6 χρόνια, τα χρόνια δηλαδή της ύφεσης, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη μεταβολή στις 36 πιο προηγμένες χώρες του κόσμου,
ανέρχεται σε περίπου 25%. Δηλαδή έχει υπάρξει πλήρης εκτροχιασμός ακόμη και από αυτά που ονομάζονται αναπτυξιακή πορεία και αναπτυξιακή πολιτική, και βέβαια στην πραγματική ζωή όλοι ξέρουμε και ξέρετε και εδώ από την δοκιμασία που περνούν, που περνά ειδικά ο πληθυσμός σε σχέση με την ανεργία, ειδικά με την κρίση στις υπηρεσίες, αλλά ξέρουμε και συνολικά με το κλείσιμο επιχειρήσεων και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε όλη την επικράτεια, ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο κάποιοι αρέσκονται να ονομάζουν ανάπτυξη. Φεύγουν και κλείνουν οι επιχειρήσεις και την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει να επιδείξει ως αναπτυξιακή πολιτική τι? Την εισβολή στη Χαλιβουργία, σε ένα χώρο απεργίας, σαν μία από τις πρώτες πράξεις της διακυβέρνησης, ή, για να μιλήσω για μία από τις τελευταίες πράξεις της σαμαρικής διακυβέρνησης, τη σύσταση ειδικών θέσεων, ειδικών φρουρών, για να φυλάνε τις εγκαταστάσεις της τρενοσέ που ξεπουλιέται και τις εγκαταστάσεις της τασί όπου, όπου οι απεργίτες έχουν επιστρατευτεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ένα χρόνο σχεδόν, και ακόμη δεν έχει αρθεί η επιστράτευση. Αυτά λοιπόν είναι η πραγματική αποτίμηση, ο πραγματικός απολογισμός αυτής της διακυβέρνησης. Εκείνοι που κοιτούν την κοινωνία και βαυκαλίζονται και κομποριμονούν και κομπάζουν, γι' αυτά περηφανεύονται και δεν καταλαβαίνουν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Γυμνός μπροστά στα μάτια των απλών ανθρώπων που κανείς δεν μπορεί να τους κοροϊδέψει για τη ζωή τους, για τη βιωματική τους σχέση με την καθημερινότητά τους. Για αυτούς τους λόγους και σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία, η προοπτική και των περιφερειακών αυτοδιοικητικών δημοτικών εκλογών αλλά και των ευρωεκλογών ηχεί ως πραγματικό σάλπισμα συστράτευσης και δημοκρατικού αγώνα που θα δώσει και θα κερδίσει αριστερά του σήμερα σε συμμαχία με τις μαχόμενες και αντιστεκόμενες κοινωνικές δυνάμεις, με τα κινήματα, με κάθε αγωνιζόμενο αριστερό δημοκράτη άνθρωπο που δεν θέλει να επιτρέψει η ζωή του να περιοριστεί σε αυτό που κάποιοι προσυμφώνησαν και δέχτηκαν γι' αυτό. Έχουμε μπροστά μας να δώσουμε αγώνα δημοκρατικής ανατροπής του παλαιοπολιτικού και φαύλου κυβερνητικού κατεστημένου, αγώνα ανατροπής της καθεστικίας και καθεστωτικής διαπλοκής που έχει εμφυλοχωρήσει σε όλους τους τομείς άσκησης της κρατικής εξουσίας, αγώνα αποκατάστασης της δημοκρατίας στον τόπο μας. Δεν μπορεί κανείς, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μπορεί κανείς την ανηθικότητα να την βαφτίζει ρεαλισμό, δεν μπορεί κανείς την κοινωνική αδικία να τη μετονομάζει σε μονόδρομο, δεν μπορεί κανείς την κοινωνική καταστροφή και την ισοπαίδωση εκατομμυρίων ανθρώπων να την παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση, δεν μπορεί κανείς την κατάργηση δικαιωμάτων και ελευθεριών να την αποκαλεί πρόοδο. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, και έχει μία σημασία να το πούμε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν κάποιοι αγωνίζονται πραγματικά να πείσουν την κοινωνία ότι δεν αξίζει να παλέψει, ότι δεν αξίζει να αντισταθεί γιατί θα περάσει πιο δύσκολα, αυτή είναι η κύρια προπαγάνδα, μην αντιστέκεσαι, είδες τι έπαθαν οι Κύπροι. Δεν λέει όμως κανείς ότι η ελληνική κυβέρνηση συνέπραξε
στον εκβιασμό του κυπριακού λαού με κλειστές τις τράπεζες 2 εβδομάδες. Δεν λέει κανείς ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα είναι μία κυβέρνηση που θα πει όχι. Και αυτή η κυβέρνηση έρχεται, αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση ανατροπής και όχι διαχείρισης. Είναι μια κυβέρνηση διεκδίκησης και πρόσδοσης περιεχομένου ζωής στους αγώνες του λαού μας που τόσα αξίζει και τόσα έχει στερηθεί. Σήμερα, είναι ακόμη σήμερα για να δω. Το φύλαξα για το τελευταίο 5 λεπτό της ημέρας. Είναι ακόμη 8 Μαρτίου. Και έχει μία σημασία να θυμηθούμε τι σηματοδοτεί η 8η Μαρτίου. Είναι γιορτή. Γιορτάζουμε έναν αγώνα. Είναι όμως και η μέρα μνήμης. Και η μνήμη έχει σημασία. Η μνήμη τροφοδοτεί και τους αγώνες και τις διεκδικήσεις και το παρόν και το μέλλον. Στις 8 Μαρτίου του 1857, γυναίκες εργάτριες σε εργοστάσια υφαντουργίας της ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους. Διεκδίκησαν να μειωθεί το ωράριο, το απάνθρωπο ωράριο εργασίας τους, διεκδίκησαν ίσα δικαιώματα με τους άντρες εργαζομένους. Η απεργία αυτή πνίγηκε στο αίμα. Όμως, ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε. Και ο αγώνας αυτός που δικαιώθηκε και δικαιώνεται σε κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο που αντιστέκεται και δεν υποτάσσεται, ο αγώνας αυτός μας υποχρεώνει να δώσουμε τη μάχη, να δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία, να τιμήσουμε εκείνους που αγωνίστηκαν διαχρονικά στην ιστορία και έχουμε και στην ελληνική ιστορία πολύ ωραίους και δημοκρατικούς αγώνες, αγώνες ελευθερίας και δικαιωμάτων που αποδεικνύουν αυτό για το οποίο κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι είναι αδύνατον. Αποδεικνύουν ότι εκεί που οι λαοί ενώνονται, εκεί που οι κοινωνίες συστρατεύονται, εκεί που οι άνθρωποι αλληλέγγυοι συμπαρατάσσονται σε μέτωπο κατά της τυραννίας, κατά της απολυταρχίας, κατά της εκτροπής, εκεί και η μεγαλύτερη και η πιο αδόκητη και η πιο ασύλληπτη ανατροπή είναι εφικτή. Και έτσι και στη χώρα μας αυτή τη μεγάλη ανατροπή θα την πετύχουμε όλοι μαζί. Φίλες και φίλοι, τιμώντας την ημέρα αυτή, την ημέρα της γυναίκας, θέλω να σας πω ότι πια στην εποχή μας είναι η μέρα που σηματοδοτεί όχι μόνον τη χειραφέτηση των γυναικών, αλλά εκφράζει πολλαπλούς συμβολισμούς και νοηματοδοτεί την χειραφέτηση των καταπιεσμένων και των κατατρεγμένων κοινωνικών ομάδων, αυτών των ομάδων που σήμερα και οι γυναίκες καλούνται και καλούμαστε να υπερασπιστούμε. Και είναι με μεγάλη περηφάνεια που θέλω να σας πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ ισχυρή γυναικεία εκπροσώπηση. Είμαστε η κοινοβουλευτική ομάδα με τις περισσότερες γυναίκες και σε αριθμό και σε ποσοστό. Έχουμε 25 γυναίκες βουλευτίνες, που είναι 35% της κοινοβουλευτικής μας δύναμης και χαίρομαι πολύ που εκτός από τη Δέσποινα σήμερα είναι εδώ και η Χαρά η Καφαντάρη που στην ΠΙΤΑ Αθηνών και στον τομέα του περιβάλλοντος κάνει πρωτότυπη και υποδειγματική πραγματικά κοινοβουλευτική δουλειά. Και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω
ότι έχουμε και 5 γυναίκες υποψήφιες περιφερειάρχες, τη Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου που θα την εκλέξουμε και περιφερειάρχη, θα την εκλέξετε και θα έχετε τη χαρά να την ψηφίσετε, την Ηρώ τη Βιώτη, την Όλγα τη Γεροβασίλη, τη Ρένα τη Δούρου και την Αγλαία τη Κυρίτση, άλλη μία αγωνίστρια πραγματικά υποδειγματική δημοσιογράφο που μας τίμησε αποδεχόμενη να είναι υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος και αποφασισμένος. Είναι έτοιμος και αποφασισμένος να διεκδικήσει τα δίκαια του λαού μας. Είναι έτοιμος και αποφασισμένος να διαγράψει το μνημόνιο, να το καταργήσει. Είναι έτοιμος και αποφασισμένος να στείλει το μήνυμα σε εκείνους που εκβιάζουν, κουνώντας το δάχτυλο σε έναν ολόκληρο λαό, σαν να ήταν υποτακτικός τους. Είναι αποφασισμένος να τους πει ότι για μας δεν υπάρχει κανένα δίλημα όταν μας ζητούν να σκοτώσουμε την κοινωνία. Δεν θα σκοτώσουμε την κοινωνία, δεν θα συνεχίσουμε αυτό το κοινωνιοκτόνο μνημονιακό πλαίσιο. Θα θέσουμε πρώτων ευθυνών τους εκείνους που το συνέλαβαν και εκείνους που το υλοποιούν και βέβαια θα κάνουμε και αυτά που κάποιοι εξήγηλαν ως μία και μόνη εξεταστική, την εξεταστική για το μνημόνιο, για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το ποιοι υπέγραψαν συμβάσεις αμαρτωλές και εξοπλιστικών και μιζών, για το ποιοι ελάμβαναν από τα μαύρα ταμεία γερμανικών και όχι μόνο εταιριών όπως η Siemens, πακτολούς χρημάτων στα μαύρα ταμεία των κομμάτων τους, για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να μετακυλήσουν στην κοινωνία τα δικά τους λάθη, τις δικές τους αμαρτίες, τα δικά τους εγκλήματα. Φίλες και φίλοι, σήμερα υπάρχουν ισχυρότατα επιχειρήματα, αποφάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που λένε ότι η μνημονιακή πολιτική παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Υπάρχουν εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λένε ότι η Τρόικα παραβίασε τη δημοκρατική λειτουργία στις χώρες όπου ανέλαβαν. Υπάρχουν ομολογίες επιτελών και επιτετραμένων ότι έκαναν λάθος. Αυτά καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να τα παραγνωρίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης διεκδικεί. Ο Αλέξης ο Τσίπρας που είναι υποψήφιος για την Κομισιόν από τη θέση αυτή και προσέξτε το, θέλω να το προσέξετε και να το θυμάστε. Όταν ο Σαμαράς ήταν στη θέση του Αλέξη του Τσίπρα, επέλεξε να γίνει συγκυβερνών και να αποστείλει διαπιστευτήρια μνημονιακής υποταγής προς την τριμερή της Τρόικας. Τις θυμάστε τις περίφημες επιστολές. Ο Αλέξης ο Τσίπρας από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνάντησε την Επιτροπή Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου, της εγχείρησε τη μαύρη βίβλο του μνημονίου, συνάντησε τον Όλι Ρεν και του είπε «Αν δεν αλλάξετε πολιτική, καλό κουράγιο» και αυτή είναι η στάση διεκδίκησης και περήφανης μαχητικότητας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Φίλες και φίλοι, σκέφτηκα ότι ξεκινώντας αφού είχαμε φάει θα ήταν πιο καλά από το να περιμένετε για να φάτε. Αλλά ήρθε η ώρα του γλυκού μάλλον, ε. Θέλω να σας πω δύο λόγια, αισθάνομαι μία ευθύνη απέναντί σας, γιατί ξέρω
γιατί ξέρω ότι η περιοχή σας δεν εκπροσωπείται από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε την ατυχία να εκπροσωπήσετε μόνο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι αισθάνομαι μία ευθύνη απέναντί σας να σας μεταφέρω κάποια πράγματα που βιώνουμε ειδικά τις τελευταίες ημέρες και στη Βουλή και τα οποία γίνονται στην πλάτη του ελληνικού λαού, στην πλάτη σας. Πριν από 2 εβδομάδες ήρθε στην Βουλή μία ντροπολογία με μεθόδευση να ψηφιστεί την ώρα που στη Βουλή είχαν απομείνει ελάχιστοι βουλευτές, ούτε 10 συνολικά, και με την αξίωση να μην μιλήσει κανείς, να ψηφιστεί και να μην ακουστεί κιχ. Η ντροπολογία αυτή απάλασε από ποινικές ευθύνες στελέχη της αυτοδιοίκησης, δημάρχους και περιφερειάρχες, οι οποίοι πήραν δημόσιο χρήμα και κοινοτικό χρήμα για συμβάσεις μίσθωσης έργου, το διέθεσαν σε άλλα έργα από αυτό για το οποίο διατέθηκαν τα χρήματα αυτά, και η νομοθετική ρύθμιση την οποία ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία προέβλεπε απαλλαγή από ποινικές ευθύνες. Την τροπολογία έφερε ως βουλευτική ο βουλευτής κύριος Σάββας Αναστασιάδης της Β' Θεσσαλονίκης, και όπως εμείς αντιδράσαμε βεβαίως αμέσως εισπράττοντας την μήνυ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τους προσβάλαμε που μιλήσαμε για ντροπολογία, μία μέρα μετά αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν εκκρεμείς τέτοιες υποθέσεις, εκατοντάδες, και για τον κύριο Ψωμιάδη στη Θεσσαλονίκη. Και υποχρεώθηκε η κυβέρνηση με την ουρά στα σκέλια να αποσύρει την τροπολογία αυτή. Αυτή είναι η αντίληψή τους για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση εργαλείο, η τοπική αυτοδιοίκηση όργανο δημοσίων σχέσεων, διαφθοράς και ανισβερισιού, η τοπική αυτοδιοίκηση όχι στην υπηρεσία της κοινωνίας, αλλά στην πλάτη της κοινωνίας. Έχουμε ένα άλλο όραμα για την τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι αξίζει και η περιοχή σας να δοκιμάσει αυτήν την άλλη αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση με πραγματική δημοκρατία, με λογοδοσία, με διαφάνεια, με αλληλεγγύη, με δημιουργία. Ξέρω ότι είναι και το τετράπτυχο του Χρήστου του Γιαννούλη στην προεκλογική του περίοδο, στην προεκλογική του εκστρατεία, διαφάνεια, δημοκρατία, αλληλεγγύη, δημιουργία. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για τη διαφάνεια και για τη δημοκρατία και για την αλληλεγγύη και για τη δημιουργία. Θα σας πω πάρα πολύ λίγα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε και στο πιο εορταστικό έτσι κομμάτι. Να σας πω όμως ότι με τον ίδιο τρόπο που ήρθε η ντροπολογία Αναστασιάδη, ετοίμησε την περιοχή σας εντός πολλών εισαγωγικών ένας εκ των 4 βουλευτών σας να φέρει μια άλλη ντροπολογία που είμαι σίγουρη ότι δεν την είχε στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Ο κύριος Χριστογιάννης ήταν ο ένας από τους 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τσουμάνης Χριστογιάννης Σταμενίτης, που έφεραν την ντροπολογία ως βουλευτική και αυτή, με την οποία απαλλάχθηκαν οι τραπεζίτες, τα διοικητικά συμβούλια τραπεζών, από ποινικές ευθύνες για απιστία σε βάρος του δημοσίου, για δάνεια που έδωσαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στα κόμματα.
Αυτή είναι η διακυβέρνηση Σαμαρά. Η διακυβέρνηση της επίορκης πραγματικά και συνένοχης διαχείρισης, η διακυβέρνηση της αυτοαμνίστευσης από ποινικές ευθύνες για τις οποίες έπρεπε και πρέπει να λογοδοτήσουν οι κατανόμων υπεύθυνοι. Αυτή είναι βεβαίως μία διακυβέρνηση για την οποία πρώτος είχε θέσει την πατέντα ο κύριος Βενιζέλος, που απάλλαξε τον εαυτό του με αντίστοιχη ρύθμιση για την υπόθεση της πρώτων μπανκ. Τι να πούμε όμως και για το ζήτημα της, που είναι πολύ ευρύτερο, της διαπλοκής στη χώρα μας και του πόσο έχει εμφυλοχωρήσει σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Ακούτε τις τελευταίες ημέρες ότι 72 ελέγχθηκαν για τη λίστα Λαγκάρντ ξαφνικά μετά τις πάρα πολλές διαμαρτυρίες μας, διότι όταν ο κύριος Βενιζέλος εμπνεύστηκε το χαράτσι, είχε στην τσέπη του τη λίστα Λαγκάρντ και το έκρυβε, το παρασιωπούσε. Και αφότου η κυβέρνηση αυτή αναγκάστηκε να παραδεχθεί και να πάρει στα χέρια της τη λίστα Λαγκάρντ, επί ένα χρόνο και δύο και τρεις μήνες, μας είπανε ότι ελέγξαν 6 από τους 2.000, από τις 2.062 καρτέλες. Τώρα προεκλογικά φαίνεται ότι υπάρχει μια επιτάχυνση των ελέγχων, έστω και κατ' επίφαση. Στην πραγματικότητα όμως, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο απεργάζονται είναι να μετατρέψουν τη χώρα μας σε μια απέραντη παράγκα, σε ένα ατελείωτο πάρτι αυθαιρεσίας, ασυδοσίας και ατιμωρησίας, διότι η Βουλή μπορεί πάρα πολύ εύκολα, μάλλον με την πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να κόβει συντάξεις, να κόβει μισθούς, να κλείνει επιχειρήσεις, να καταργεί δημόσιους οργανισμούς, να συγχωνεύει δημόσιες υπηρεσίες, να κλείνει τα νοσοκομεία, να υποστελεχώνει τις μονάδες υγείας, να κλείνει τον ΕΟΠΗ. Μπορεί όμως να δίνει εκατομμύρια ευρώ στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορεί να δίνει 16.000 ευρώ για κουλουράκια και καφέδες στις επιτροπές, μπορεί να διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα μέσω των απορρίτων δαπανών και μπορεί την ίδια ώρα να κουνάει το δάχτυλο στην κοινωνία και να λέει ότι πρέπει να ξεπουληθούν στα ημέτερα ή μη αρπακτικά όλος ο πλούτος της χώρας αυτής, όλα τα εργαλεία ανάπτυξης του λαού μας, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι πιο όμορφες παραλίες, οι πιο πολύτιμες φυσικές ομορφιές, αλλά ακόμη και η πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί να ξέρετε ότι στο ΤΑΙΠΕΔ εντάσσονται πια ακόμη και περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικές. Και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όπως η ελληνική κυβέρνηση... Ας το δέσπινε, εντάξει. Να μην... Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι... Αυτό είναι η γυναικεία, κοινοβουλευτική και συριζική αλληλεγγύη. Να μην έχετε λοιπόν καμία αμφιβολία ότι θα ξεπουλήσουν τα πάντα, ακόμη και τη μνήμη, ακόμη και το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, ακόμα και τον χώρο της Ακρόπολης, ακόμα και αυτά θα ξεπουλήσουν για να ισοφαρίσουν το δικό τους επιζήμιο, τη δική τους επιζήμια επί χρόνια διακυβέρνηση. Θα κλείσω αναφερόμενη σε ένα θέμα που είναι της απολύτου επικαιρότητας και ήταν η επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Ελλάδα.
Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μεγάλο αγώνα και κοινοβουλευτικά και έξω από τη Βουλή και σε όλα τα χώρα με πρωτοστατούντα το Μανώλη το Γλέζο που είναι ένας ζωντανός ήρωας και είναι τιμή μας να βρίσκεται στις τάξεις μας. Έχει κάνει έναν αγώνα για να αποδοθούν στο λαό μας και στο ελληνικό κράτος αυτά που οφείλονται από τη γερμανική θηριωδία. Ακούσαμε και αυτά, τα λέμε δημόσια, τα λέμε ευθαρσώς, τα λέμε θαρετά και τα λέμε διεκδικητικά. Και θα τα λέμε και θα τα πράξουμε. Ο Αλέξης ο Τσίπρας προχθές με τον Μανώλη τον Γλέζο συνάντησαν τον Γερμανό Πρόεδρο και του έθεσαν το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων που δεν είναι μόνο ζήτημα ηθικό αλλά είναι και ζήτημα ιστορικής αποκατάστασης, είναι ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης και έχει μία σημασία ιδίως όταν η χώρα μας διεκδικεί την διαγραφή χρέους κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε σε μία χώρα που σήμερα βρίσκεται από την πλευρά των οικονομικά ισχυρών. Την πλέον ισχυρή ευρωπαϊκά, τη Γερμανία. Σήμερα λοιπόν που διεκδικούμε μία διαγραφή χρέους, ανάλογη με αυτή που έγινε το 1953 και επέτρεψε στην ιτημένη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη γερμανική κοινωνία, που δεν τιμωρήθηκε, αλλά της δόθηκε η ευκαιρία να ανακάμψει, έχει μία σημασία η αποκατάσταση σε όλα τα επίπεδα της γερμανικής οφειλής. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω ότι λίγη αξία έχει ότι ο κύριος Παπούλιας μετά από τόσα χρόνια ενεργού συμμετοχής του στη διακυβέρνηση της χώρας αυτής και από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών σήμερα με λεκτική μόνο διατύπωση αναφέρθηκε στη γερμανική οφειλή και θα ήθελα πραγματικά να πω ότι αν ο κύριος Παπούλιας είχε την γνήσια βούληση να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του λαού μας, όχι μόνον ενώπιον της γερμανικής διακυβέρνησης, αλλά και στο εσωτερικό, θα έπρεπε προπολού, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα έπρεπε προπολού να έχει βάλει τέλος σε αυτήν την άθλια πρακτική διακυβέρνησης με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σαν να ήταν η χώρα μας σε κατάσταση πολέμου και εκτάκτου ανάγκης, θα είχε προπολού αναπέμψει τα αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά νομοσχέδια που έρχονται ως κατεπήγοντα σε μια Βουλή που ψηφίζει εκβιαζόμενη, θα είχε πάψει προπολού αυτή την πρακτική της επικύρωσης αντιδημοκρατικών και βαθιά αντιδραστικών πρακτικών, οι οποίες κορυφώθηκαν, και θέλω να το πω αυτό, με το κλείσιμο της ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013, με την κίνηση αυτή που συμβόλησε το μαύρο ως πραγματική έκφραση της αντίληψης αυτής της κυβέρνησης και για τη δημοκρατία και για την κοινωνία. Μαύρο στην εικόνα, μαύρο στην ΕΡΤ, μαύρο στην κοινωνία. Εμείς λέμε μαύρο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Μαύρο σε αυτήν την άθλια διακυβέρνηση που πρέπει επιτέλους να λάβει τέλος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολύ ωραίο αγώνα, έναν αγώνα ανατροπής και πάταξης του παρακράτους που με μορφή θυλάκων και μηχανισμών έχει αποδεδειγμένα
διεισδύσει τους τομείς εκείνους άσκησης της κρατικής εξουσίας, όπου θα έπρεπε να πριτανεύει το κράτος δικαίου και η δημοκρατική νομιμότητα. Έχουμε έναν αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, που φαλκιδεύεται υπό την δαμόκλειο σπάθη της επιτήρησης των απαιτήσεων των δανειστών και των επιτετραμένων των ποτηρητών, με αποτέλεσμα να νοθεύεται η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας, δεν συνεδριάζει καν το Υπουργικό Συμβούλιο, η άσκηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, μια άδεια βουλή νομοθετεί με πλαστά πρακτικά και με εικαζόμενη πλειοψηφία κατά τον κύριο Μαρκογιαννάκη και τις πρόσφατες πομπές του, έναν αγώνα για αντικειμενική, ακιδεμόνευτη, αχειραγώγητη ενημέρωση και σφαιρική πληροφόρηση, γιατί ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης και έχετε έναν άνθρωπο που αποτελεί υπόδειγμα και ενσάρκωση αυτού του αγώνα. Είναι αγώνας για ισονομία, αγώνας για διαφάνεια και εξυγίανση του δημοσίου βίου, αγώνας για έλεγχο και λογοδοσία, για να πάψει πια αυτή η ντροπιαστική εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που οδηγεί στην ατιμωρησία και στην αρχειοθέτηση χωρίς εξέταση εκατοντάδων δικογραφιών κατά κυβερνητικών προσώπων. 140 είναι στα συρτάρια της Βουλής από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι σήμερα. Αγώνας για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, αγώνας εμπέδωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα και από τα κοινωνικά κινήματα. Και θέλω να σας πω, και θέλω να με προσέξετε σε αυτό, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη συνεδρίασή της αποφάσισε το 20% της αποζημίωσης που παίρνουμε ως βουλευτές να διατίθεται στον αγώνα της αλληλεγγύης. Ιδρύσαμε την αλληλεγγύη για όλους. Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου είναι από τις ψυχές αυτής της προσπάθειας. Είναι μια προσπάθεια που δεν γίνεται με τρόπο θορυβόδη. Πολλές φορές δεν γίνεται χωρίς, γίνεται χωρίς καν την επίκληση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, όχι μόνο συμβολική, αλλά και πραγματική υλοποίηση της επιταγής «κανείς μόνος του στην κρίση». Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αφαιθεί στην απόγνωση, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να εγκαταληφθεί στο αδιέξοδο. Είναι υποχρέωσή μας και αποστολή μας, είναι δέσμευσή μας να φτάσουμε παντού εκεί όπου υπάρχουν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από την κρίση και τη μνημονιακή πολιτική. Και θέλω να σας πω, να σας καλέσω και να σας παρακαλέσω να συμβάλλετε με όποιον τρόπο μπορείτε σε αυτή την προσπάθεια. Το χειροκρότημα πιο πολύ για τη Δέσποινα, που έχει κάνει και δουλειά πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο. Ο αγώνας μας είναι αγώνας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων ελευθεριών. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε, και το λέω αυτό εν όψη και των ευρωεκλογών, εμείς δεν ξεχνάμε ότι το άρθρο 3 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων είναι το κοινό άρθρο 3 και θεωρείται θεμελιώδες άρθρο. Λέει ότι πρωταρχικός στόχος της Ευρώπης είναι η ευημερία των λαών και των κοινωνιών της. Δεν είναι η ευημερία των τραπεζών, δεν είναι η ευημερία των οικονομιών, δεν είναι η ευημερία των τραπεζιτών, δεν είναι η ευημερία των ολιγαρχών, δεν είναι η ευημερία των συναλλασσόμενων και διεφθαρμένων πολιτικών. Είναι η ευημερία των λαών και των κοινωνιών. Αυτήν την ευημερία σε τοπικό, αυτοδιοικητικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα τη διεκδικήσουμε και θα την κερδίσουμε. Καλό μας αγώνα, με χαμόγελο, με αυτοπεποίθηση, με ανυποχώρητη διεκδίκηση και με την βαθιά πεποίθηση ότι μαζί
Γιώργος Οικονομίδης από την Κατερίνη για την Σπορέας TV.